στο περιοδικό MyTV και τον Παναγιώτη Μουλόπουλο έδωσε συνέντευξη η Μάγδα Κοπαλίδου, η οποία μίλησε για τους πρώην συμπαίκτες της ΤΟ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μαρία Μπέι. Με ποιους ήρθες πιο κοντά και έχεις κρατήσει επαφές μέχρι τώρα? Μιλάω με την Ντέμι, τη Μαριάννα και καμιά φορά με τον Ηλιόπουλο, τον Γατόπουλο και τον Ταλιάνη, ακόμη, με τη Μάρλεν, με την οποία όμως έχουμε χαθεί τελευταία, αλλά είναι από τους ανθρώπους που θέλω να κρατήσω επαφή. Τα πρόσωπα που ανέφερες είναι μερικά από αυτά που έχουν συζητηθεί. Ισχύει, η Μαριάννα, που έχει ένα στόμα πανάθεμα, την της το έγραψα κιόλας στο γράμμα που άφησα φεύγοντας, σταμάτησε τα όλα αυτά και δείξε τις μαγειρικές σου ικανότητες, μετά, όταν βγήκε, μιλήσαμε και δεν είχε παρεξηγηθεί, κατάλαβε τι εννοούσα, άλλωστε και η ίδια έχει μετανιώσει για κάποια πράγματα που έχει κάνει και έχει πει, με την Ντέμι ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο, το μόνο που είχε δύο κρεβάτια, και περνούσαμε πολλές ώρες μαζί, ενώ με τη Μάρλεν είχαμε τις ίδιες ανησυχίες. Αισθάνθηκες ότι κάποιοι άλλαζαν χαρακτήρα όταν άνοιγαν οι κάμερες? Κάποια από τα παιδιά το έκαναν αυτό από την αρχή του παιχνιδιού και κάποια άλλα στη συνέχεια, μάλιστα, για κάποιους από αυτούς έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Σε ποιο πρόσωπο αναφέρεσαι? Η Μαρία, μέσα στο σπίτι, ήταν πολύ ήσυχη και συνέχεια με τον Μπέλο και με κάποια άλλα άτομα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, καμία σχέση με αυτό που βλέπω τώρα, το έκρυβε πολύ καλά, πίστεψε με, ναι, ήταν η πριγκίπισσα, περιποιημένη, να την προσέξεις, αλλά τώρα ξαφνικά είναι όλοι υποτελείς, το ζει, δεν σου κρύβω ότι τη συμπαθούσα, αλλά τώρα έχω αρχίσει να την αντιπαθώ, ελπίζω, όταν βγει από το σπίτι, να ξαναβρει τον εαυτό της. Facebook, Twitter.